Έχω προσπαθήσει να βάλω την κάμερα σε 100.000 διαφορετικές γωνίες. Δεν θέλει καμία γωνία να δουλέψει. Ελπίζω αυτή η γωνία να είναι όμορφη, να είναι ωραία, να μην είναι πάρα πολύ busy αυτό εδώ πέρα το background, αλλά τι να κάνω. Να ξέρετε, τα θέματα με το focus της κάμερας τα δουλεύω. Εντάξει, έχει χάλασει κάποια μικρή ρύθμιση. Προσπαθώ να τη φτιάξω. Κάντε λίγη υπομονή στα επόμενα βιντεάκια μέχρι να δω πώς ακριβώς δουλεύει. Ναι. Όλα! Γεια σε όλους και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Είμαι η Ιωάννα και σας καλωσορίζω στο πρώτο, σε ένα ακόμα βασικά, αλλά στο πρώτο September της σεζόν του 2023. Όσοι είστε νέοι στο κανάλι και όσοι δεν γνωρίζετε, το Selftember είναι μια κατηγορία βίντεο που ξεκίνησα να κάνω το 2021. Έκανα ένα διάλειμμα την περσινή χρονιά, γι' αυτό και συνεχίζουμε φέτος για δεύτερη σεζόν, που είναι βίντεο που θα ανεβαίνουν το μήνα του Σεπτεμβρίου, αλλά θα είναι αφιερωμένα στον εαυτό μας, εξού και το Selftember. Μ' αρέσουν γενικά πάρα πολύ τα λογοπαίχνια, οπότε πήρα το Self και το September και τα έκανα όλα μία λέξη, όπως και το Monday και το Motivation και τα έκανα Motivation. Γενικά καταλαβαίνετε, στο κανάλι αυτό υπάρχουν πάρα πολλά λογοπαίγνια, μου αρέσουν πάρα πολύ τα παιχνίδια με τις λέξεις. Μου στείλατε πάρα πολύ μήνυμα και χαίρομαι τρομερά γι' αυτό, γιατί δεν περίμενα ότι θα σας είχαν λείψει τα βίντεο του September τόσο μα τόσο πολύ. Με πετύχατε βέβαια σε διακοπές, ήμουν Μάλτα για 5 μέρες, γύρισα, γι' αυτό και τα βίντεο του September τώρα έχουν ανέβει λίγο πιο μετά, σχεδόν τελειώνω September, αλλά δεν πειράζει, όσα βιντεάκια προλάβω να κάνω για να τα δείτε κι εσείς. Φυσικά ήταν στις ιδέες μου να κάνουμε ένα deep clean του σπιτιού, να κάνουμε έτσι μια τρελή αναδιοργάνωση, αλλά νομίζω ότι όλα αυτά έχουν λίγο πολυπεχτεί. Αν βέβαια είναι κάτι που θέλετε, ποια είμαι εγώ για να σας πω το όχι, απλά θα πρέπει λίγο να περιμένετε. Αλλά δεν ήθελα να είναι αυτό το βίντεο που θα ξεκινήσει το September για φέτος. Ήθελα να είναι ένα λίγο πιο βαθύ βίντεο για μένα και γι' αυτό αποφάσισα το πρώτο βίντεο για τον September φέτος να είναι τα 3 χρόνια ψυχοθεραπείας που κάνω, τι είναι αυτό που έχω μάθει, τι είναι αυτό που έχω δει στον εαυτό μου να αλλάζει, ποια ακριβώς θεωρώ ότι είναι για μένα η αξία που δίνει στη ζωή μου η ψυχοθεραπεία, για ποιο λόγο μπορώ να τη συστήνω ανεπιφύλακτα και ειλικρινά το κάνω. Γενικά λίγο να συζητήσουμε για το θέμα αυτό, καθώς είναι ένα θέμα που ναι μεν χαίρομαι που η κοινωνία μας έχει προχωρήσει πάρα πολύ και δεν υπάρχει το ίδιο ταμπού που υπήρχε πριν από 10 χρόνια, αλλά και πάλι είναι ένα θέμα το οποίο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό και σημαντικό να συζητιέται. Κυρίως για τις μικρές ηλικίες, αλλά και για τις μεγαλύτερες. Καθώς οι μεγαλύτερες είναι αυτές οι οποίες έχουν πολύ πιο έντονα στο κεφάλι τους ότι η ψυχοθεραπεία είναι κάτι που πρέπει να έχεις πρόβλημα, ας πούμε, για να την κάνεις. Οπότε ξεκινάμε και θέλω γενικά να σας πω ότι η ψυχοθεραπεία κάνω τα τελευταία 3 χρόνια χωρίς να έχω κάνει κάποιο διάλειμμα. Ακόμα δεν έχω σταματήσει και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Έχω αναφέρει και σε προηγούμενο βίντεο ότι η μέθοδος που ακολουθώ μαζί με τη δικιά μου ψυχολόγο είναι η σωματική. Και τι σημαίνει σωματική? Δουλεύουμε πάρα πολύ με το σώμα, με την αναπνοή. Προσπαθούμε να δούμε π.χ. πώς πολλά συναισθήματα που νιώθω, τι αντίκτυπο έχουν σε ποιο σημείο του σώματός μου. Για παράδειγμα, αν πολλές φορές νιώθω πίεση, υπάρχουν φορές που το νιώθω κυριολεκτικά εδώ στο λαιμό μου, σαν να μην μπορώ να μιλήσω, σαν να μην μπορώ να βγάλω τη φωνή μου. Οπότε δουλεύουμε με το σώμα. Όταν βρισκόμαστε από κοντά, κάνουμε και κινήσεις που θα μπορούσε κάποιος να τις χαρακτηρίσει είτε χορευτικές, δηλαδή κουνάω λίγο χέρια, προσπαθώ λίγο να δουλέψω με την αναπνοή, με το σώμα, με τα χέρια μου, με τα δάχτυλά μου. Υπάρχουν επίσης φορές που μπορεί να χρησιμοποιήσω μερικά όργανα αντικείμενα, δηλαδή έναν μεγάλο κύβο τον οποίο θέλω να τον σπρώξω και τον σπρώχνω. Ή μια φορά είχαμε χρησιμοποιήσει κάποια μαξιλάρια, τα οποία ήταν κάποιοι συγκεκριμένοι άνθρωποι στη ζωή μου εκείνη την περίοδο, και ο τρόπος που εγώ τα τοποθετούσα μπροστά στο σώμα μου, η απόσταση από την οποία εγώ κρατούσα από το μαξιλάρι, ήταν ξεκάθαρα το πώς ένιωθα εγώ απέναντι σε εκείνα τα άτομα εκείνη την περίοδο. Υπήρχαν φορές που καθόμουν πολύ μακριά από εκείνα τα μαξιλάρια, γιατί εκείνη την περίοδο ένιωθα πολύ μεγάλη απόσταση, και όταν ένιωθα έτοιμη, πήγαινα πιο κοντά στα μαξιλάρια για να πάω να τους μιλήσω. Δουλεύαμε λοιπόν πάρα πολύ με το σώμα και με τη σύνδεση που έχω εγώ με το σώμα μου, με τα συναισθήματά μου, με τα θέλω μου, με τις σκέψεις μου και πώς ακριβώς εγώ όλα αυτά τα εκφράζω. Είναι λοιπόν μια μέθοδος που με έχει βοηθήσει πάρα πολύ και ειλικρινά εγώ την έχω αγαπήσει, αλλά ένα disclaimer, δεν έχω δοκιμάσει καμία άλλη μέθοδο, γιατί η ψυχολόγος μου που κάνω τα τελευταία 3 χρόνια ψυχοθεραπεία είναι η πρώτη και η μόνη που έχω κάνει μέχρι τώρα. Γενικά υπάρχουν πάρα πολλές μεθόδοι, οπότε για σας είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρείτε τη μέθοδο που είναι πιο κοντά στα δικά σας εσωτερικά θέλω, στον δικό σας ψυχισμό,
εγωισμό ουσιαστικά και φυσικά είναι θέμα ανθρώπου να κάνετε κλικ με τον άνθρωπο που θα έχετε απέναντί σας. Πιστεύω ότι ήμουν πάρα πολύ τυχερή γιατί η ψυχολόγος που βρήκα ήταν ένας άνθρωπος που από την πρώτη κιόλας στην ευρία ένιωσε ένα τρελό κλικάρισμα και ένιωσε ότι τέλεια εδώ είμαστε με αυτή την κοπέλα μπορώ εγώ να συνεννοηθώ και να νιώσω εαυτός μου. Το νούμερο ένα βήμα να είναι να βρείτε τον άνθρωπο με τον οποίο θα νιώσετε ότι μπορείτε να μιλήσετε, ότι μπορείτε να είστε ο εαυτός σας και ότι ταιριάζετε. Γιατί καλός ή κακός, βγάζεις την ψυχή σου, τα ισόψυχά σου, τα βάζεις όλα σε μια πολύ μεγάλη σακούλα και τα απλώνεις πάνω στο τραπέζι. Το λιγότερο λοιπόν που πρέπει να κάνεις είναι να νιώθεις άνετα με τον άνθρωπο που έχεις απέναντί σου. Η εμπειρία μου με την ψυχοθεραπεία ειλικρινά είναι το καλύτερο δώρο που θα μπορούσα ποτέ να κάνω στον εαυτό μου και είναι κάτι που λέω συνέχεια και δεν θα σταματήσω ποτέ να το λέω. Πρώτον, απορώ γιατί δεν το έκανα νωρίτερα. Νιώθω ότι απλώς πρέπει αυτά να τα μοιραστώ με κάποιον που θα ξέρει πώς να με καθοδηγήσει. Παλιότερα πίστευα ότι είχα απλά άγχος, people pleasing, το να λέω ναι σε όλους τους ανθρώπους, οπότε πίστευα ότι μόνο αυτά ήταν τα δύο μου θέματα. Και όμως, κάνοντας ψυχοθεραπεία, ειλικρινά είδα πόσο πιο βαθιά είναι τόσα άλλα θέματα, τραύματα, μικροτραύματα, μεγαλοτραύματα κτλ. Τραύμα είναι πάρα πολύ μεγάλη λέξη. Και όμως, τραύματα είναι πράγματα που μπορεί για κάποιον να είναι πάρα πολύ μικρά, αλλά μέσα μας, πούμε, να μας έχουν επηρεάσει με έναν χι τρόπο που μπορεί, πούμε, να μας μένει. Κάτι έκανες, κάτι είπες που άθελά σου μπορεί να χτύπησε κάποια μικρή φλέβα. Υπάρχουν λοιπόν μικροτραύματα τα οποία συμβαίνουν στην παιδική μας ηλικία και κρατάμε δυστυχώς μέχρι και τώρα. Το οποίο, άμα δεν υπάρχει ένας άνθρωπος να μας τα αναλύσει, τότε πραγματικά υπάρχουν πιο πολλές συγκρούσεις στη ζωή μας. Βλέπουμε πάρα πολύ συχνά μοτίβα, είτε με ανθρώπους, φιλικούς, ερωτικούς συντρόφους, στο επαγγελματικό μας περιβάλλον. Βλέπουμε μοτίβα, τα οποία συνέχεια μας κάνουν να είμαστε σε έναν φαύλο κύκλο συμπεριφοράς, που ειλικρινά μόνο με την ψυχοθεραπεία πιστεύω ότι μπορεί κάποιος να σπάσει. Σίγουρα ένας άνθρωπος ο οποίος κάθεται και σκέφτεται και αναλύει τον εαυτό του και έχει αυτή την ικανότητα να δει μέσα του χωρίς να είναι τόσο υποκειμενικός, τότε πραγματικά υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι που όντως μπορεί και να αλλάξουν συμπεριφορά και να βελτιώσουν κάποια κομμάτια μέσα τους μόνοι τους. Που είναι δύο πολύ μεγάλα θέματα που δεν πρόκειται καθόλου να κάτσω αυτή τη στιγμή να τα αναλύσω σε ένα βίντεο, πόσο μάλλον στο YouTube και πόσο μάλλον από τη στιγμή που εγώ δεν είμαι ειδικός. Αλλά είναι και τα δύο θέματα τα οποία εμένα σαν άνθρωπο με απασχολούσαν ανέκαθεν. Από μικρή μ' άρεσε η αυτοβελτίωση και από μικρή πίστευα ότι θα ήθελα κάποια στιγμή να πάω να ξεκινήσω ψυχοθεραπεία, απλώς και μόνο για να αλλάξω κάποιες δικές μου συμπεριφορές. Ένα από τα μεγαλύτερα μαθήματα που έμαθα αυτά τα 3 χρόνια είναι το να ακούω πραγματικά τη φωνή μου και το σώμα μου. Το σώμα μας μιλάει όταν εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Δηλαδή, είσαι σε μια κατάσταση που για κάποιο λόγο νιώθεις ότι δεν μπορείς να πεις όχι. Ωραία. Τα πρώτα πράγματα που ξεκινάνε στο σώμα σου είναι να υδρώνεις, να πιέζεσαι, να νιώθεις ότι δεν μπορείς να πάρεις κάποια ανάσα. Το σώμα σου εκείνη την ώρα μιλάει, απλώς για κάποιο λόγο οι άνθρωποι αγνοούν όλα αυτά τα σημάδια, λέμε το ναι, ενώ θέλουμε π.χ. να πούμε όχι, και μετά απλά καταλήγουμε όλες αυτές τις μέρες μέχρι να γίνει αυτό το οποίο έχουμε πει ναι, να αγχωνόμαστε, να πιεζόμαστε, να έχουμε νεύρα, να ξεσπάμε σε άλλους, μόνο και μόνο γιατί δεν έχουμε ακούσει εξ αρχής το σώμα μας και την ανάγκη μας να πούμε ένα απλό όχι. Ένα από τα πρώτα πράγματα που παρατήρησα ότι κάνω κάθε φορά που πάω να βρεθώ σε μια αμήχανη ή δύσκολη στιγμή είναι προφανώς να πιέζω τα χέρια μου, το ένα με το άλλο, να παίζω το δάχτυλά μου, αυτό το άγχος που έχουμε πολλές φορές και ξύνουμε εδώ πέρα το πετσάκι δίπλα από τα νύχια, δηλαδή αυτό το νύχι μου ειλικρινά το έχω φάει, δεν φαίνεται καθόλου, αλλά το έχω καταφάει. Από τότε, όταν ξεκίνησα ουσιαστικά να το παρατηρώ, είναι κάτι που έκανα από μικρή και είναι κάτι που κάνουμε πολλοί άνθρωποι που νιώθουμε άγχος αναδιαστήματα, όμως από όταν ξεκίνησα να το παρατηρώ ότι το κάνω, προσπαθώ εκείνη την ώρα να υπενθυμίζω στον εαυτό μου ότι ωραία, περίμενε, πάτα να πάυσει, έλα λίγο στο τώρα και πάμε να δούμε τι συμβαίνει και για ποιο λόγο τώρα αυτό σε αγχώνει. Τι είναι η κύρια πηγή άγχου σου αυτή τη στιγμή, αυτό το δευτερόλεπτο και αντιδρά το σώμα σου έτσι. Γιατί κάνεις έτσι τα χέρια σου, οπότε προσπαθώ λίγο να μεταφράσω κάθε μου σωματική κίνηση. Είναι κάτι που μου πήρε πάρα πολύ καιρό, η αλήθεια είναι. Σίγουρα έχω πολύ δρόμο μπροστά μου, αλλά από τα πολύ μικρά μέχρι και τα πιο μεγάλα. Ανέκαθεν, σαν άνθρωπος, είχα ένα πρόβλημα έκφρασης, παραπώνων δηλαδή, ή να σου πω αυτό που με πειράζει εκείνη τη στιγμή.
έπρεπε να φτάσει ο κόμπος στο χτένι, έπρεπε να περάσει πάρα πολύ καιρός, έπρεπε πραγματικά τύπου να σου πω κάτι μετά από 2 χρόνια, γιατί απλά εσύ έκανες κάτι πάρα πολύ μικρό και εγώ θα ξεσπούσα για κάτι που μου έκανες πριν 2 χρόνια. Και γέλαγα και έλεγα ότι ναι, μωρή, εντάξει, είμαι λίγο μυστήριος άνθρωπος και κρατάω πράγματα μέσα μου. Αλλά παιδιά, το πόσο τοξικό είναι το να κρατάω πράγματα μέσα μου, όχι μόνο για τη σχέση που είχα απέναντί μου, φιλική, ερωτική, οικογενειακή, τα πάντα όλα, αλλά και για το πόσο κακό μου έκανε εμένα. Γιατί άλλαζε μετά όλη μου συμπεριφορά απέναντι στον άνθρωπο αυτό, δεν μπορούσα εγώ να είμαι ειλικρινής. Ό,τι και να έλεγε μετά με πείραζε, ό,τι και να έλεγε εμένα με ενοχλούσε και τα έπαιρνα όλα της μετρητής. Ενώ, αν απλά εκείνη την ώρα που με πείραξες, σου έλεγα, αν όχι την ίδια στιγμή, ρε παιδάκι μου, έστω την επόμενη μέρα, να σου λέγω ότι κοίταξε να δεις, χθες είπες κάτι, το οποίο εμένα με ενόχλησε. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να μην το ήθελες, καταλαβαίνω ότι σίγουρα ήταν κάτι που μπορεί να σου ξέφυγε να το πες για πλάκα, αλλά να ξέρεις, εμένα αυτό με ενόχλησε. Εκείνη την ώρα λοιπόν θα γινόταν συζήτηση. Θα μου έλεγε το άλλο άτομο ότι «Α, ξέρεις κάτι, ναι, το πάει για πλάκα» και θα λυνόταν όλη η παρεξήγηση. Αλλά αυτό δεν το έκανα ποτέ. Έπρεπε αλήθεια να έρθει η ψυχοθεραπεία στη ζωή μου για να μου κάνει αυτή την μικρή διακοπή, να μου πατήσει το διακόπτη στον εγκέφαλό μου και να μου πει ότι κοίταξε να δεις, βλέπεις ότι υπάρχει ένα μοτίβο συμπεριφοράς. Σε ερωτικές και φιλικές σου σχέσεις πάντα κρατάς πράγματα και τα οποία μετά τα λες σαν να είσαι ένα ηφαίστειο που να βγάζει μέσα του λάβα, αλλά πλέον μετά έχεις χάσει το δίκιο σου γιατί τα έχεις πει μετά από πάρα πολύ καιρό. Οπότε σίγουρα το δεύτερο πάρα πολύ σοβαρό μάθημα ήταν να μάθω να λέω ό,τι με ενοχλεί εκείνη την ώρα ή λίγες ώρες μετά, εν πάση περιπτώσει, αλλά σχεδόν αμέσως. Η αγαπημένη μου στιγμή όταν κάνω ψυχοθεραπεία με την δικιά μου ψυχολόγο είναι όταν κάνουμε ένα μίνι διαλογισμό και αυτό είναι κάτι το οποίο μπορώ πραγματικά να κάνω κάθε μέρα μαζί της, άμα μπορούσα δηλαδή θα το έκανα καθημερινά. Είτε στην αρχή είτε στο τέλος της συνεδρίας παίρνουμε μερικές ανάσες και κλείνουμε τα μάτια και εκείνη την ώρα εκείνη με καθοδηγεί με τη φωνή της και εγώ προσπαθώ να ξεμπερδέψω ή να αναδείξω κάποια συναισθήματα που μπορεί συνειδητά να μην μπορώ να τα εκφράσω, να μην μπορώ να τους βρω λέξη. Υπάρχουν πάρα πολλές φορές που μπορεί εγώ σε κάποια συνεδρία να πω και να πω όλα αυτά που μου έχουν γίνει και μου έχουν συμβεί και στο τέλος, αφού εγώ τα έχω πει, μου λέει, ωραία, τώρα θα κλείσεις μάτια και με καθοδηγεί στο να βρω ακριβώς πώς με έκανε να νιώσω αυτή η εβδομάδα, ποια ακριβώς είναι η πρόθεσή μου για τη σημερινή συνεδρία και για τις επόμενες ημέρες. Προσπαθούμε λοιπόν να βάλουμε τα συναισθήματα σε μία τάξη και να τους βρούμε μία λέξη. Η λέξη των συναισθημάτων είναι μία διαδικασία που είναι μαγική και τρομακτική ταυτόχρονα. Γιατί έχω πάρα πολλά συναισθήματα και βιώνω γενικά έντονα συναισθήματα που δεν έχω ιδέα πώς μπορώ να τα βάλω σε λέξεις. Και γενικά νιώθω ότι πολλές φορές απλά χάνομαι. Χάνομαι στα συναισθήματά μου, χάνομαι στις σκέψεις μου, χάνομαι στο πολύ μπλα μπλα που έχω και με βοηθάει πάρα πολύ να βάλω τα συναισθήματά μου σε μια τάξη. Το πιο σημαντικό μάθημα που έμαθα αυτά τα 3 χρόνια είναι να ξεμπερδέψω το θυμό με το κλάμα. Ακούστε με προσεκτικά. Όταν είμαι στενοχωρημένη κλαίω και όταν είμαι θυμωμένη κλαίω. Και αυτά τα 2 συναισθήματα είναι τόσο μα τόσο διαφορετικά, όπου ο απέναντί μου όταν με βλέπει θυμωμένη να κλαίω και στενοχωρημένη να κλαίω, δεν μπορεί να καταλάβει πότε νιώθω τι. Και πολλές φορές ένιωθα πολύ πιο θυμωμένη όταν έκλαιγα και ο άλλος δεν με παίρνε στα σοβαρά. Γιατί εκείνη την ώρα εγώ είμαι θυμωμένη, που σημαίνει ότι πρέπει να φωνάξω ή τέλος πάντων να πω αυτό που με πειράζει και να θέσω τα όρια μου. Πράγμα που με το κλάμα δεν κατάφερνα ποτέ να κάνω, οπότε πάντα υποβίβαζα τον εαυτό μου, με μείωνα και με έβαζα πάντα στη θέση του θύματος, να το πω εισαγωγικά, γιατί απλά έκλαιγα, χωρίς εκείνη ώρα να ξέρω πώς ακριβώς να εκφράσω το θυμό μου. Βέβαια, θα μπορούσα να σας πω πάρα πολλά άλλα μαθήματα, αλλά ειλικρινά το βίντεο αυτό πρώτον δεν θέλω να βγει πάρα πολύ μεγάλο και δεύτερον δεν θέλω να είναι μια υπερανάλυση του δικού μου εαυτού. Θα χαρώ πάρα πολύ να μου γράψετε κάτω στα σχόλια αν
έχετε κάνει κι εσείς ψυχοθεραπεία, τι είναι αυτό το οποίο σας βοήθησε, τι είναι αυτό το οποίο ίσως έχετε αλλάξει, έχετε καταφέρει να αλλάξετε, ή ακόμα και τι είναι αυτό το οποίο δουλεύετε στον άλλαχθη. Γενικά είναι ένα θέμα το οποίο λατρεύω πάρα πολύ να συζητάω, οπότε θα χαρώ τρομερά να κάνουμε μια πολύ μεγάλη και ειλικρινή συζήτηση από κάτω στα σχόλια. Επειδή τώρα λοιπόν η κάμερα μου έκλεισε από μπαταρία, θέλω να κλείσω το σημερινό βίντεο και να σας πω ότι μην ξεχνάτε ότι για οτιδήποτε θέλετε είμαι μόνο ένα μήνυμα, ένα DM μακριά. Όλα μου τα social είναι ανοιχτά, Instagram, το YouTube, ακόμα και το TikTok, ό,τι θέλετε να μου στείλετε. Από μένα αυτά, θα τα πούμε στο επόμενο Σελφτέμπερ. Μην ξεχνάτε πάντα, μα πάντα να χαμογελάτε και να είστε αληθινοί στον εαυτό σας. Σας το λέω σήμερα, σας το λέω καιρό και θα συνεχίζω να το λέω για πολύ καιρό ακόμα. Φιλάκια πάρα πολλά από μένα. Μουα. Γεια σας!